Ο Άγιος Βασίλης που πληρεί όλες τις προδιαγραφές βρέθηκε τελικά από το Δήμο Θεσσαλονίκης προκειμένου να ξεκινήσουν οι εορταστικές εκδηλώσεις με τον τίτλο «Μαγεμένες γιορτές». 70 ήταν τα άτομα που δήλωσαν αρχικά συμμετοχή και ανάμεσά τους και γυναίκες. Ξεκίνησε η ειδησιόν στην ουσία με την ανακοίνωση των εκδηλώσεων στον Δήμο εν ώψη εορτών. Συμμετείχαν περίπου 70 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, και το σημαντικό είναι ότι υπήρχαν και γυναίκες μέσα. Ήταν ηλικίας 30 έως 60 χρονών. Ο Δήμος ανέθεσε τη δουλειά σε εταιρεία συμβούλων και το μόνο που έθεσε ως αυστηρή προϋπόθεση ήταν ο Άγιος Βασίλης να πληρεί κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συναναστροφή του με τα παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι στις εκδηλώσεις παίρνουν μέρος ακόμη και παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αυτό που ζητήσαμε εμείς σαν Δήμος Θεσσαλονίκης εκ μέρους του Δημάρχου ήταν, επειδή θα υπάρχει μια συναναστροφή με τα παιδιά, να είναι πολύ προσεκτική στην επιλογή του ατόμου που θα επιλέξουν. Τρεις θα επιλεχθούν. Ο ένας θα μπει στο σπιτάκι του Αγίου Βασίλη και οι υπόλοιποι δύο θα αξιοποιηθούν για κάποιες δράσεις που θα κάνουμε κατά τη διάρκεια των εορτών στην πόλη. Εκτός από τον κεντρικό Άγιο Βασίλη που θα παραμένει μέσα στο σπιτάκι του, οι δύο Άγιοι Βασίλιδες που θα είναι το βοηθητικό κατά κάποιον τρόπο προσωπικό, θα βοηθήσουν το Δήμο να υλοποιήσει τις 7 ιδέες του και να τις κάνει πράξη. Θα το συνδιαμορφώσουμε μαζί με τους δύο Άγιοι Βασίλιδες. Θέλω να δούμε λίγο και τον χαρακτήρα και τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι και τι μπορούν να προσφέρουν σαν Άγιο Βασίλη. Επομένως, εμείς έχουμε γύρω σε 7 ιδέες και μαζί με αυτούς θα επιλέξουμε ποια από όλες θα κάνουμε πράξη. Υπάρχει να δούμε και Άγιο Βασιλίτσα φέτος, δηλαδή. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ναι. Κατά τις φετινές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δραστηριότητες θα σημειώνονται τόσο στην πλατεία Αριστοτέλους, όσο και πάνω από την Εγνατία στο άγαλμα Βενιζέλου, μέρα παραμέρα και μάλιστα δωρεάν για τα παιδιά. Φέτος η διαφορά είναι ότι η πλατεία Αριστοτέλους είναι το κέντρο όσον αφορά τις μεγάλες εκδηλώσεις, αλλά παράλληλα μέρα παραμέρα υπάρχουν εκδηλώσεις στο Χριστουγεννιάτικο χωριό στο άγαλμα του Βενιζέλου. Εκτός αυτού, το σπιτάκι του Άγιου Βασίλη, που πλαισιώνεται από άλλα μικρότερα σπιτάκια, θα έχουν διάφορες παιδικές δράσεις δωρεάν. Επομένως, οι γονείς το απόγευμα ή το πρωί, αν θέλουν κάποιο διαδραστικό πλαίσιο για τα παιδιά τους, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να περάσουν όμορφα εν ώψη εορτών στο Χριστουγεννιάτικο χωριό. Σταδιακά ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες, στείνεται η κεντρική εξέδρα και πολύ σύντομα θα έχουμε το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου που και φέτος ξεπερνά σίγουρα τα 20 μέτρα σε ύψος.